Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο πρώτο talk show της ελληνικής τηλεόρασης πλέον. Σήμερα, από τις τυχερές μέρες του επαγγέλματος. Πριν ένα χρόνο ξεκινήσαμε διαδικτυακά, ψηλή κουβέντα, εκπομπές, κάθε Κυριακή τότε, σταθερά, φέραμε καλεσμένους από το Ηράκλειο. Στο ίντρο μας είχαμε ένα τραγούδι που πολύ το αμφισβητήσατε τότε, μας λέγατε καλά ρε παιδιά, Μάκη Δημάκη βάλατε. Εμείς το στηρίξαμε, ήρθαμε στο Crete TV, παίζουμε κάθε Πέμπτη 10 η ώρα και το στηρίξαμε αυτό που λέτε, κάναμε μαραθώνιες προσπάθειες να κρατήσουμε το σήμα μας. Παίζει ακόμα Μάκης Δημάκης και είμαστε στην ευχάριστη θέση να τον έχουμε εδώ μαζί μας. Ο Μέγα Αλέξανδρος λοιπόν της Θεσσαλονίκης, κατακτώντας όλη τις πίστες της Μακεδονίας, επίκαιρο και η Μακεδονία, έχει κατέβει στην Αθήνα, κάνει το γύρο του θριάμβου στις αθηναϊκές πίστες, ξεσηκώνει τα πλήθη και είναι εδώ μαζί μας για ψηλή κουβέντα. Στο Βοτανικό, τα λέμε, στο Βοτανικό. Είναι η δεύτερη χρονιά μας στο Βοτανικό. Υπέροχα. Παρασκευή, Σάββατο. Παρασκευή, Σάββατο, μαζί με το Σταμάτη Γονίδη. Εκεί πέρα είμαστε, οπλοπολιβόλο, έχουμε στηθεί, χτυπάμε καταρρυπά στα πάντα. Έχουμε εκεί γλέντι μεγάλο, έτσι, έτσι. Έχουμε φέρει τον κόσμο στις πίστες πάλι πάνω. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Ναι. Μαζί μας λοιπόν για ψηλή κουβέντα ο Μάκης Δημάκης, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθες στο Ηράκλειο. Καλώς σας βρήκα. Πρώτη φορά μας είπες. Πρώτη φορά που έρχομαι στο Ηράκλειο. Και σαν διακοπές δεν έχεις ξανά. Δεν έχω ξαναρθεί ούτε σαν διακοπές, αλλά έτσι όπως το βλέπω. Την επόμενη φορά θα πρέπει να κάτσω λίγες μέρες παραπάνω. Πέρα, είστε πολύ τυχεροί που είστε αυτό το τόπο. Είστε πολύ τυχεροί. Καλά, πολύ και εσείς από πάνω, μια χαρά. Ναι, συνεννοούμαστε. Επειδή εμείς τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε, αλλά εδώ είναι. Έτσι. Βέρος Θεσσαλονικιός. Μισός στη Θεσσαλονίκη από πατέρα και μητέρα από Γενιτσά. Μακεδόνας. Του μπαλάκι, παρακαλώ. Αυτό το δίνουμε σε κάθε καλεσμένο μας. Για το άγχος. Σίγουρα δεν έχει άγχος, φαντάζομαι. Χαμογελαστό, ωραία. Ναι, σίγουρα δεν έχει άγχος. Να το πάρει και καλά. Ναι, το έχεις. Στην κάμερά σου κοίτα. Τι ομάδα είσαι? Θεσσαλονίκη δεν μπορούσε να είναι. Ηρακλής, ξέρεις. Θα μπορούσα. Έφαγα μια πίεση να γίνω ηρακλειδέας όταν ήμουν μικρός. Α, ναι. Ναι, από τον ονό μου. Δεν τα κατάφερε. Ο πατέρας μου ήταν παοξής, οπότε με κέρδισε. Οπότε πάω. Θα πάρετε φέτος το πρωτάθλημα, τι λες? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μόνο οι παίκτες. Μόνο οι παίκτες ξέρουν. Ο Σαββίδης, εμείς βλέπουμε τηλεόραση γιατί μας αρέσει το θέαμα του ποδοσφαίρου. Τώρα από εκεί πέρα. Ποιος βάζει παραπάνω χρήμα για να βοηθήσει την ομάδα, τι, δεν κάνει, τι κάνει, τι πρόγραμμα έχει. Βλέπεις μπάλα και αυτά, ποδόσφαιρο. Παρακολουθώ, ναι. Ωραία. Ξεκίνησες πάνω. Παρακολουθώ και Μπαρσελόνα και Ρεάλ και Παρί. Α, όλα. Τα βλέπω γενικώς. Ναι. Καλές ομάδες, τίμιες. Ναι, Παρί, Μπαρσελόνα. Το ωραίο ποδόσφαιρο είναι ωραίο ποδόσφαιρο. Ξεκίνησες από τα τέσσερα σου, θα πω εγώ, από ό,τι θυμάμαι, με μπουζούκι. Αυτό το όργανο επέλεξες. Από τα εννιά. Με μπουζούκι. Επέλεξες. Ναι, επέλεξα. Ήθελα να γίνω drummer. Α, ωραία. Ναι. Κιθαρίστα στην τράπεζα. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα στην Πολυκατοικία. Πήρα ένα μπουζουκάκι. Οπότε πήρα ένα μπουζουκάκι γιατί ο αδερφός μου ήταν ήδη μουσικός, όχι επαγγελματίας. Μεγαλύτερος αδερφός, φαντάζομαι. Ναι. Έπαιζε ήδη μουσική. Οπότε και εγώ θεώρησα να σου μάθω και εγώ να πολύ ωραία. Κάτι. Και τα αγαπήσαμε και έγινε επάγγελμα. Τραγουδούς και ωραία. Ναι, την είχα την κλείσει από παιδάκι. Εκτός από τη μουσική, σπούδασα για τα φωνητικά μου και όταν ολοκληρώθηκε αυτό που έπρεπε να γίνει. Τον πρώτο σου αμανέ, πότε τον είπες? Τον πρώτο μου αμανέ. Κοίταξε, επειδή από πάντα αυτό που θέλαμε να παίξουμε στα μπουζούκια ήταν ταξίμια, να εκφραστούμε μέσα από ταξίμια. Όταν άρχισε να τραγουδάς, το πρώτο που δοκίμασε είναι. Κατευθείαν. Πού φτάνει ο λαιμός. Με επηρέασε ένας φίλος ντράμερ, ο οποίος μου έδωσε μια κασέτα τότε. Κασέτα να πούμε σε όσους μας παρακολουθούν ότι είναι ένα τετράγωνο πράγμα με μια ροδέλα μέσα. Μια ταινία που παίρνει μουσική με ηχογραφημένους χότζες. Χότζες? Αυτούς που υμνούν το. Κατάλαβα. Μάλιστα. Οι οποίοι είναι αυτά που ψάχνουν πολύ δύσκολα. Με επηρέασε αυτό. Και προσπάθησες να το αντιγράψεις με αυτό το άκου. Να αντιγράψω, αυτό που έγινε σαν αυτό. Από το άκου-άκου συνέχεια. Άρχισε να γυρίζει ο λαιμός μου πιο εύκολα. Βέβαια υπήρχε η πάστα να γυρίζει ο λαιμός. Καλά, σίγουρα ναι, πρέπει. Και γι' αυτό άρχισα να τραγουδάω έτσι όπως τραγουδάω τώρα. Ωραία, υπέροχα. Και το θέλουμε αυτό να συνεχίσεις. για να κάνετε εσύ με τα συγκομμένα. Έτσι, έτσι. Αν και το σταματάμε εκεί που ξεκινάει να τραγουδάς, το σταματάμε εμείς. Δεν πειράζει. Αλλά δεν πειράζει. Ποτέ δεν ξέρεις. Βοτανικός είπαμε. Ναι. Με Σταμάτη Γονίδη. Με μεγάλο σχήμα. Με νέους καλλιτέχνες. Ναι. Εσύ Σταμάτης, γερά ονόματα δυνατά εκεί πέρα. Άλλο Σταμάτης.
Αλλά με στο μπάτζετ μια ιστορία ολοκληρωμένη. Καλά, σίγουρα δεν το συζητάμε αυτό. Και ο Ελφέρης ο Κιντάτος, η Λία Καλυμμένη, μια ομάδα παιδιών οι οποίοι είναι καλοί τραγουδιστές, ναι. Καλή ποιότητα. Έχουμε στήσει πολύ ωραίο γλέντι. Αυτό βλέπουμε κι εμείς. Πολύ ωραία ιστορία του Σταμάτη Κονίδη. Βγαίνει ιστορία σαν τραγούδια, η ιστορία του και. Αυτός που θα έρθει να ακούσει, θα ακούσει και την ιστορία του Κονίδη. Θα πάρει ωραία. Και τη δύναμη τη δική μας. Πολύ ωραία. Τη φρεσκάδα μας. Αυτά που θέλουμε, ναι. Τους αμανέδες ναι. Μας. Ναι. Μέχρι πότε θα πάτε εκεί πέρα. Ήτανε μέχρι Ιανουάριο. Ήτανε μέχρι Γενάρη και συνεχίζουμε. Έχει ο Θεός. Όσο πάμε, όσο αντέχει ο κόσμο να μας ακούει. Στη Θεσσαλονίκη έχει συνεργαστεί με πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Φαντάζομαι, σχεδόν με όλους, φαντάζομαι. Σχεδόν. Εδώ Αθήνα επέλεξες, πέρυσι ήσουν μόνος σου και φέτος επέλεξες εσύ να συνεργαστείς με το Σταμάτη ή ήρθε κάπως από μόνη σου στη συνεργασία από το Σταμάτη, ήρθε η συνεργασία. Όταν είσαι με το Σταμάτη δεν λες ότι επιλέγεις το Σταμάτη. Καλά, αλλά, ναι, σίγουρα. Ναι. Οπότε... Δεν έστω να λέγεται έτσι τέλος πάντων. είχα την τύχη να γίνει μια κουβέντα με τον Σταμάτη και να το προχωρήσουμε. Ωραία. Είναι η τρίτη φορά που δουλεύω με τον Σταμάτη. Είχε συνεργαστεί και Θεσσαλονίκη πάνω. Άλλες δύο φορές, ναι. Γνωριζόμασταν. Ήθελα από πάντα να βοηθήσει όσο μπορεί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Οπότε ήρθε τώρα η ευκαιρία που και εγώ έχω πατήσει λίγο στα πόδια μου. Τέλεια. Και μπορούμε να. Έχει πατήσει τα πόδια σου στην Αθήνα, γιατί στη Θεσσαλονίκη ήσουν. Ναι, εντάξει. Είχα μια προϋπηρεσία. Ωραία. Στο καμαρίν του έχει πίνα και ζωγραφίζει ο κ. Γονίδης. Α, δεν τον ενοχλώ. Δεν τον αφήνω να ξεκουραστεί. Α, μόνο του. Μόνο του. Έχει του ανθρώπου του. Ναι, καλά, σίγουρα, ναι. Δεν πηγαίνω, τον ενοχλούσε. Τον αφήνω να ξεκουραστεί. Αλλά έχω δει ότι έχει ένα οργανάκι και παίζει. Χαλαρώνει εκεί πέρα. Ωραία. Γράφει. Μέχρι πριν δύο χρόνια, από ό,τι βλέπαμε και από ό,τι ακούγαμε και εμείς εξορμήσει μας στην Αθήνα στα μπουζούκια, γιατί εδώ δυστυχώς δεν έχουμε μπουζούκια. Επί εβδομαδίας βάσης, βλέπαμε ο κόσμος είχε σταματήσει να ανεβαίνει στις πίστες. Δεν ξέρω άμα. Τουλάχιστον στις μεγάλες πίστες, ας πούμε, είχα σταματήσει. Δεν πολύ ανέβαινε. Εντάξει, ήταν κάποια συγκεκριμένη ώρα που μπορούσα να το κάνω. Ναι. Εσύ από την αρχή. Εμένα είναι το ρεπερτόριο τέτοιο. Είναι και το στυλ σου, έτσι. Με βοηθάει και εμένα αυτό να χαλαρώνω πάνω στην πίστη, να μην είμαι σφιχτός, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Είμαι όπως είμαι σπίτι μου. Ναι. Όπως με το απόγευμα ή όπως μελετάω στο σπίτι μου, έτσι είμαι και πάνω στην πίστη. Σ' αρέσει δηλαδή, καλύτερα έχεις να έχεις όλη την ώρα το πάνω κόσμο. Το προτιμώ από το πρώτο κομμάτι, αν μπορεί να σηκωθεί και να γεμίσει η πίστη, νομίζω ότι είναι πολύ ωραία. Πιο ωραία βραδιά θα περάσει. Όλο αυτό εσύ πώς το διαχειρίστηκες όταν πρώτο κατέβηκες κάτω, ήταν κάτι διαφορετικό εντελώς από αυτό που είχες συνηθίσει στη Θεσσαλονίκη. Όχι, το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Ο κόσμος έχει αγαπήσει το ίδιο τραγούδια και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πολλοί συνάδελφοί σου που έχουν ανδρωθεί, αν μπορώ να το πω έτσι, στην Αθήνα, λένε γενικά, κάτσε άντε να πάω στη Θεσσαλονίκη, άλλος κόσμος, άλλη διασκέδαση. Όχι, εσύ μεγάλωσες στη Θεσσαλονίκη, κατέβηκες κάτω. Ή αγαπάει τα τραγούδια και τον κατεπέκτησε τον τραγουδιστή. Δεν έχει δηλαδή καμία διαφορά. Άμα είσαι καλός τραγουδιστής, άμα έχεις φτιάξει κάτι ωραίο που θα τα αγαπήσει ο κόσμος. Είτε είναι η φωνή σου, είτε είναι αυτό που θα στήσεις όλο, είτε είναι η σύνθεση, είτε είναι ο στίχος, είτε οτιδήποτε. Όλα αυτά, ναι. Όλα αυτά θα τα πεις και θα έρθει. Με το Παντελίδη, πριν δύο χρόνια έγινε ό,τι έγινε. Σκεφτόσουν καθόλου να συνεργαστείς μαζί του, θα σου άρεσε κάτι τέτοιο. Στη Θεσσαλονίκη ήσουν εσύ τότε. Τότε που ήμουν στη Θεσσαλονίκη είχε έρθει ο Παντελίδης σε μια σεζόν, μια βραδιά. Δεν σκέφτεσαι, όταν τραγουδάς, δεν σκέφτεσαι. Με ποιον θα μπορώ να συνεργαστώ. Εγώ σκεφτόμουν πάντα πώς εγώ να γίνω καλύτερος για να έχω καλύτερους συνεργάτες. Δεν μπορεί να πει ότι θα έρθουν, ας πούμε. Ωραία, να πω έναν τραγουδιστή με τον οποίο θα ήθελα να συνεργαστώ και δεν θα πω τον άλλον. Και ο άλλος συνεργάτης και έχει την ιστορία. Και ένας έχει 30 χρόνια ιστορία και ο άλλος έχει 30 χρόνια ιστορία. Δεν το επιλέγεις έτσι. Σε επιλέγει η ιστορία και κάποια στιγμή σου ανοίγει μια πόρτα και γνωρίζεις κάποιον και συνεργάζεσαι μαζί του. Μάλιστα. Η βάση είναι να γίνεσαι καλύτερος από αυτό που είσαι και μετά βλέπεις με ποιους συνεργάζεσαι. Σαν πελάτης στην Αθήνα, πλέον είσαι εκεί πέρα δύο χρόνια. Σε ποιο μαγαζί θα πήγαινες και σε ποιο δεν θα παίρνεις απ' έξω. Είμαστε τέτοια εκπομπή, κάνουμε και τέτοιες ερωτήσεις. Ναι. Κοίταξε, δεν μπορώ να πω ότι από κάποιον δεν θα παίρνεις απ' έξω. Γιατί κάτι πρέπει να το δεις και να μην σου αρέσει και να μην πας. Και τότε να. Ναι. Εγώ γενικά στον χώρο δεν έχω κάνει εχθρούς να έχω κάποιον που να πω δεν θέλω να τον δω. Όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω. Θα ήθελα να πάω να δω όλα τα καλά προγράμματα. Ναι. Και τα οποία είναι αρκετά φέτος. Και φέτος μάλλον. Μόλις τελειώσουν όλα τα καλά προγράμματα. Θα ήθελα να πάω και σε λίγο πιο underground να ευχαριστηθώ. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μ' αρέσουν όλοι οι τρόποι διασκεδάσεις. Τώρα που λες underground, θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη, εγώ σπούδαζα σέρες. Τα είπαμε και off camera πριν. Θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη να πηγαίνουμε γέφυρα Σταυρούπολης. Δεν θυμάμαι πώς το λένε το μαγαζί.
Εσύ Σταυρούπολη, μεγάλωσες. Στο Ζυγό, Νεάπολη. Νεάπολη, στο Ζυγό. Ναι. Ζαγοραίος, ναι. Με τραγουδάει πάνω, 2008 τώρα σου λέω. Ζαγοραίος, τραγουδάει πάνω και Λαδόκολα. Ουισκάρες πάνω. Έχει εμπειρία, ε. Ουισκάρες πάνω, γαρίφαλα, όλα μαζί. Κοίταξε. Γαρίφαλα δυστυχώς δεν φέραμε σήμερα, να το τονίσω αυτό, γι' αυτό έβαλα την μπλούζα. Ο κάθε τρόπο, ο κάθε χώρος έχει τον τρόπο που τον διασκεδάζει. Πρέπει να εκτιμήσεις σωστά σε ποιο χώρο είσαι. Αυτό. Και τι πας να δεις. Αν τώρα πας σε ένα χώρο που τραγουδάνε τραγουδιστές τέτοιου βολονοκού, α πούμε, όπως λέμε Ζαγοραίος, και περιμένεις να δεις ένα σόου, δεν θα το δεις. Καλά, είναι σίγουρα. Για καλό show, το είπα εγώ. Ίσα ναι. Ίσα, ναι, εννοείται. Ή αν πας σε ένα μαγαζί που έχεις ένα στιγμένο ένα σόου καλό, καινούργιο, ξέρω εγώ. Ναι, 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 ναι. Δεν θα ακούσεις πολύ, πολύ παλιό λαϊκό τραγούδι. Η κατάλληλη παρέα. Η κατάλληλη παρέα, έτσι με τον κουμπάρο μου είχα πάει εκεί πέρα, ποιος το ξέρει, τέλος πάντων. Και μετά το Ζαγοραίο, πήραμε ταξάκι, αμπελόκηπους, φλόγες. Φλόγες, έτσι. Μπράβο. Καλά το λέω. Μπράβο. Με και τη μαζόχα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Και τη μαζόχα. Πώς ξέρεις όμως. Τι ξέρεις και τη μαζόχα. Λαϊκή φωνή, στη βαρύ φωνή. Ναι. Βέβαια ήταν Κυβέρα Λάμπρος στο σχήμα, αλλά τέλος πάντων τότε. Δηλαδή πήγαμε για το hard rock μετά την εμπειρία την επόμενη. Όλους, δυστυχώς, γιατί... Για την επόμενη εμπειρία μετά πήγαμε εκεί πέρα. Με ποιο τραγούδι ανοίγεις εσύ το πρόγραμμα και με ποιο το κλείνεις, το δικό σου πρόγραμμα. Με το παντρεμένο. Φέτος ξεκινήσαμε με το. Με το Ανησύχησα. Έχω κάνει αμαρτίες, να το ξέρεις. Κοίταξε, κλείνουμε με το καινούριο. Σήμερα είναι η μέρα μου. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι κάθε στιγμή του προγράμματος έχει έτσι ένα ξέσπασμα αναλόγως στο τραγούδι. Χαλαρώνεις και λίγο μετά το ξανανεβαίνεις, υπάρχει μια. Όχι, εντάξει, στο τέλος λέω μερικά λίγο πιο ερωτικά, μερικά που είναι απαραίτητο για να ξεκουραστεί και λίγο το αυτή. Έτσι. Και το σώμα. Αλλά είναι πολλά τα τραγούδια που κάνουν αιχμή στο πρόγραμμα και κάνουν τον κόσμο να χορέψει και να τραγουδήσει. Τραγουδάρα, όπως ήταν το Πάμε όλα από την αρχή, τέτοια τραγουδάρα θα ξαναβγάλεις. Α, είσαι ερωτικός εσύ, τέτοιο στυλάκι. Μ' αρέσουν και τα νταούλια, οι ζουρνάδες, οι αμανέδες, όλα. Ναι. Αλλά αυτό, το τραγούδι, το τραγούδι είναι αυτό που λες, να ξεκουραστεί λίγο το αυτή, να, να κάτσει λίγο αγκαλιά. Δηλαδή είσαι όρθιο συνέχεια, να κάτσει λίγο αγκαλιά με την κοπέλα σου, με το φίλο σου αν δεν έχει κοπέλα. Ό,τι έχει τέλος πάντων ο καθένας. Τραγουδάρα, μεγάλη. Ναι, πολύ ερωτικό. Πολύ ωραίο. Ένα τραγούδι που μιλάει για αυτούς που ξεκινάνε κάτι. Έτσι. Και δεν είχαμε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Νομίζω. Ναι, όχι, τόσο ερωτικό, τόσο. Ερωτικό. Ναι. Και έχουμε πει και το χθες που είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το χθες ήταν πιο μετά από το Πάμε όλα από την αρχή. Ναι, και θα ακούσετε και άλλα ερωτικά. Το χθες θα το έχουμε τώρα χαλεί εμείς όλη την εκπομπή. Το χθες το έχουμε χαλεί όλη την εκπομπή και πάει. Είναι το όταν το ανοίξει. Το πιο απαιτητικό σου τραγούδι. Έχει μέσα rock γυρίσματα, έχει μέσα hip hop, τα λες όλα. Είναι όντως απαιτητικό γιατί και εγώ όταν το πρώτο τραγούδισα. Όταν σου δείξανε μια... αυτό, όταν σου λένε Μάκη, θα πει αυτό το τραγούδι. Ναι, μπλόκαρα. Λέω, μάνα, λοιπόν. Τι θα πω από αυτό το τραγούδι, σου. Και όμως είναι πια από τα πιο αγαπημένα. Είναι από τα πιο αγαπημένα. Ναι. Είναι από τα πιο αγαπημένα γενικά σε όλους. Τα μεγαλύτερη επιτυχία τα τραγούδια σου κάνουν στη σκηνή απάνω, μπροστά από τα φώτα. Ή πίσω στα παρασκηνία. Κοίταξε, το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό. Σε παρακολουθούμε και πιο πολύ παρακολουθούμε τα βιντεάκια σου. Εντάξει, είστε. Ναι, πίσω γίνεται χαμός. Έχουμε ωραία παρέα. Είσαι γενικά άνθρωπος. Κρατάμε αναμνήσεις κατά πίσω αυτό. Και από τα μπροστά. Είσαι άνθρωπος που ανοίγεις, δεν έχεις κλειστές πόρτες. Όποιος θέλει έρχεται. Έρχονται όλοι μαζί ταυτόχρονα. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή και μπαίνουν όλοι μέσα και όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας καλύτερα έτσι. Ακόμα και άγνωστοι μεταξύ τους γνωρίζονται εκεί. Νομίζω ότι είναι. Ακόμα πιο ωραία στιγμή από την πίστη. Αυτό. Εμείς εδώ πέρα στο Ηράκλειο, εντάξει, ήρθανε πριν 2 χρόνια περίπου ήρθανε τα τραγούδια σου δυναμικά. Ναι. Πριν 2-3 χρόνια περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς σου είπα, τις ακούγαμε από πριν. Ναι. Και έχουμε ένα. Δηλαδή, πάμε σε 4-5 μαγαζιά του Ηράκλειου. Καλά, δεν είναι και πολλά, μην φανταστείς. Ναι. Αλλά πάμε σε μερικά μαγαζιά και κάνουμε DJ. Έτσι. Και έτσι. Μάκης. Δημάκης. Και πλέον πάμε σε ένα μαγαζί και το κάνουμε έτσι. Κάνουμε έτσι να μας κοιτάξει. Με το που μας κοιτάξει, κάνουμε τάκ, τάκ. Μάκης, Δημάκης, να το ξέρεις αυτό. Έχουμε κάνει εδώ πέρα πολύ πράγματα. Ωραία. Πολύ ωραία. Το κανείς δεν είναι κανενός. Το τραγούδι με το μεγαλύτερο νόημα. Σοφός στίχος. Σοφός. Πικρή αλήθεια. Είναι. Ότι κανείς δεν είναι κανενός. Αλλά. Εντάξει, δεν μπορείς να πορεύεσαι με αυτό στη ζωή σου. Ότι κανείς δεν είναι κανενός. Κάπου πρέπει να κάποια στιγμή. Βρίσκεις το λιμάνι σου. Βέβαια. Αλλά επάνω στον καυγά μπορείς να το τραγουδάς.
Και πάνω στην πίστα πρώτα τραγουδάς, ναι. Να ρίξεις και ένα χορό. Ως ψηλή κουβέντα, εμείς σαν εκπομπή εδώ πέρα, δεν θα σε ρωτούσαμε ποτέ, ναι, αν κάποια θαυμάστρια σου έχει κάνει ακραία συμπεριφορά. Δεν μπορεί να με κάνει καμιά και θαυμάστρια. Τι να σου κάνει, γιατί... θα τη σκίσει κάποια άλλη, φαντάζομαι. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι ότι το καμαρίνι μου έχει ανοιχτή πόρτα μόνιμος. Οπότε είναι συνέχεια και μέσα. Και πολλοί κόσμος, ναι, ταυτόχρονα. Οπότε... Δεν θα σε ρωτούσα έτσι κι αλλιώς. Αν και μου απάντησες. Εμείς, βέβαια, σαν ψηλή κουβέντα, θα σε ρωτήσουμε το άλλο. Άντρα σου έχει κάνει ακραία συμπεριφορά? Όχι. Δηλαδή να έρθει μάκαρε, σε αγαπάω και τέτοια. Εντάξει, φίλοι που εκδηλώνουν την αγάπη τους με αυτή τη λογική. Πολύ. Και μέχρι και στον δρόμο συμβαίνει. Ναι. Ενίοτε, είναι ωραίο. Αισθάνεσαι ωραία. Σίγουρα είναι ωραίο. Ναι. Εμένα το λες τώρα. Και όταν, το... έχουμε πει και ένα ποτηράκι και ένα σφινάκι, ακόμα πιο χαλαρά, ακόμα πιο ωραία. Συμβαίνει αυτό και είναι πολύ όμορφο να συμβαίνει. Πότε πρώτο τραγούδησες, τι ηλικία βγήκες μπροστά, ξεκίνησες, είπες με μπουζούκι. Από την πρώτη χρονιά από τα 16 μου έλεγα και ένα τραγουδάκι. Ωραία. Το παιδάκι που λέει ένα τραγούδι. Ναι, να έρθει τραγούδι μπροστά να μας πει και ο. Και θυμάμαι το πρώτο μου τραγούδι, δεν το έχω πει σε κανένα μέχρι τώρα, σε εσένα το λέω, ήταν το Άχο Μπαγλαμάς. Άχο Μπαγλαμάς. Ναι. Ο Μπαγλαμάς είπες. Ο Μπαγλαμάς με αισθάνεσαι στα χέρια του Αρσένη. Παλιό κομμάτι του Νταλάρα. Α, ωραία. Δύσκολο κομμάτι για. Νταλάρα. Για νέο τραγουδιστή. Ναι. Ένα τραγουδάκι την μια χρονιά. Δύο τραγουδάκια την δεύτερη χρονιά. Τρία, τέσσερα, πέντε, πάρε ένα προγραμματάκι να κάνεις ξέρω σου αξίζει. Δεν βγαίνεις μπροστά, ναι, ωραία. Ναι. Και έτσι καθιερώθηκες μετά. Και έτσι, έτσι καθιερώθηκες. Ποιο είναι το χειρότερο σχόλιο που έχεις ακούσει στην πορεία σου? Χειρότερο σχόλιο. Εντάξει, έχω ακούσει χαρακτηρισμούς για το ύφος και τον τρόπο που βιώνω. Ναι. Σε ανθρώπους που δεν ακούνε ελληνική μουσική, μπορεί να ακούνε με ροκ ή κάτι άλλο, να μην τους αρέσει, αλλά έχω δει και θετικά σχόλια του τύπου ότι θα κάνω like στο δημάκι ό,τι περίμενα. Αλήθεια. Ναι, το έχω δει. Έχω διαβάσει διάφορα. Τα σχόλια κάτω από τα τραγούδια σου τα διαβάζεις? Ναι, δεν μπορείς να τα διαβάσεις όλα. Καλά, σίγουρα. Ναι. Όταν βγάζεις ένα τραγούδι τις πρώτες μέρες, διαβάζεις. Αλλά μπαίνεις να δεις πώς κινείται, τι σχόλια υπάρχουν. Ναι, ναι. Πώς αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχει Λιάγκας, δεν υπάρχει Αρναούτογλου. Και είμαι δίπλα σου. Ο δάσκαλος, ναι, ο Αρναούτογλου μεγάλος, δεν υπάρχει, ναι, Κωστόπουλος και στο talk show που έχει παραμείνει στην ελληνική τηλεόραση. Δεν το περίμενε σίγουρα. Καταρχήν, αυτό το show παίρνει αξία από σένα. Από σένα. Από σένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ναι. Εντάξει. Με εγγύηση. Με τη θεία. Να είσαι καιρός, να κάνεις επιτυχίες, να πάτε μπροστά όλοι, να έχετε την υγεία σας. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, αλλά εσύ είσαι ο καλεσμένος μας. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Άρα είμαστε καλοί, αφού ήρθες. Πώς είστε καλοί. Καταρχήν, να ξέρεις, και μόνο το γεγονός ότι είστε σε αυτόν τον τόπο που είστε. Έχετε ένα βαντάζ, έχετε ένα πλεονέκτημα. Ισχύει αυτό, ισχύει. Σήμερα αισθάνομαι και εγώ από αυτή την τύχη. Αυτό. Και μακάρι να. Το όμορφο μέρος. Μακάρι να καταφέρεις να έρθεις πέρα από διακοπές, που σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθεις, φαντάζομαι. Και να σε ακούσουμε κιόλας στο Ηράκλειο. Πέρα από σήμερα, να σε ακούμε πιο τακτικά. Μακάρι. Σε έχουμε κάνει Vine, να ξέρεις. Τα θυμάσαι τα βιντεάκια τα παλιά πριν 2-3 χρόνια, κάτι 9 δευτερόλεπτα, 10. Ναι. Θυμάσαι ένα Vine. Βάιν λεγόντουσαν. Όταν το ανοίξει μια κοπέλα που λέει. Α, το yes. Θυμάσαι? Ναι. Θυμάμαι. Εμείς το είχαμε κάνει. Ορίστε ο αυτούργος. Ορίστε ο παραγωγός μας. Μπράβο, μου το έχει πει. Μπράβο. Ναι. Εμείς το είχαμε κάνει αυτό. Σε έχουμε στο ίντρο μας. Είστε ενημερωμένοι από τα παλιά σας. Αυτό που σου είπα πριν. Παλιό πέρα. Έτσι. σε έχουμε στο ίντρο μας. Κάναμε μαραθώνιες διαπραγματεύσεις να σε κρατήσουμε και τώρα. Θέλανε αυτά τα καινούργια τα ξένα που λέει. Αλλά εντάξει. Το επόμενο βήμα για εμάς, ποιο πιστεύεις ότι θα είναι? Θα μας δώσει, ας πούμε, με αποκλειστικότητα ένα βίντεο κλιπ, ένα live? Κοίταξε, βίντεο κλιπ μπορούμε να σας το στείλουμε πολύ εύκολα. Έχουμε κάνει ήδη το σήμερα η μέρα μου και έχουμε ετοιμάσει ακόμα ένα. Ναι, ωραία. Είμαστε σε καλό δρόμο. Το επόμενο βήμα που μπορείτε να, από μένα, είναι να έρθεις εκεί που εμφανίζομαι και να πούμε ένα τραγούδι παρέα. Και τώρα με χτύπησε τώρα στην ευαίσθητη. Είσαι λίγο ψηλό για μένα, αλλά δεν πειράζει. Θα είμαι εγώ από κάτω. Ναι. Με χτύπησε τώρα ευαίσθητη χορδή, γιατί όποιον έχουμε τραγουδιστή, καλλιτέχνη και αυτά, παίρνω το μικρόφωνο και τραγουδάω. Μπράβο. Είμαστε ρεπορτεωρίου Παντελής Παντελίδης, Μάκης Μάκης. Αυτά μόνο. Σταθερά. Εντάξει. Μόνο. Να τσεκάρω και το ρεπορτεωρίο σου λίγο, να δω, ξέρεις. Η φωνή μπορεί να μην είναι καλή. Δηλαδή στον αμανέ μου σπάει λίγο. Άμα. Δεν μπορώ να το κρατήσω. Φωνή θα βρούμε, το στίχο να ξέρεις. Το στίχο. Όταν το ανοίξω όλο, απέξω αν κατά. Εννοείται. Τι είμαστε εδώ πέρα. Ψηλή κουβέντα είμαστε. Αν και καμιά φορά κομπλάρω, γι' αυτό σε θέλω. Μπράβο. Ο πιο πολύς κόσμος που έχεις ανεβάσει πάνω σε πίστα, πόσους είναι, πιστεύεις? Γήπεδο γεμίζουμε. Το ανεβάσω πάνω σε όλες, πίστα. Όλες, ναι.
Ασφιχτικές οι πίστες. Εσύ δεν φαίνεσαι πολλές φορές. Ναι, δεν φαίνομαι, γιατί άμα και μέσα στον κόσμο γύρω-γύρω, χάνουμε και εγώ μέσα στον κόσμο και χωράμε κι εγώ. Δεν μπορούμε και τώρα πόσο κόσμο θα ανεβαίνει. Στου χώρου πάντω προφανίζουν. Αλλά τα πάμε καλά, έτσι. Ευτυχώς γεμίζουν οι πίστες και ευτυχώς θα διασκεδάζω κι εγώ πάρα πολύ αυτό. Μπράβο, μπράβο. Φέτος σώθηκα. Έχουμε κάνει μια πολύ μικρή πασαρέλα πίστα μπροστά. Και έχω ένα χώρο μπροστά. Λίγο πιο μπροστά και βγαίνει. Ε? Να παίρνω ανάσταση και ξαναμπαίνω μετά. Αυτό πες δεν ήταν, ναι. Όχι, ήταν. Α, ωραία, ωραία. Δύο λόγια θέλω να μου πει ή ένα λόγο ή μια γκριμάτσα μόνο. Ναι. Για σας αμπάστα. Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια. Δεν την γνωρίζω καθόλου, δεν έχω γνωρίσει από κοντά. Φέι Ρουμπίνι, το ρουμπινέτο μας. Η Φέι είναι συνεργάτητα του Αργύρη, είναι δικό μας παιδί. Έτσι. Πολίνα Χριστοδούλου, νέο αίμα. Περάσαμε, την έχεις ακούσει. Περάσαμε ένα καταπληκτικό χειμώνα πέρσι. Με τους δικηγόρους της, με τις ιστορίες της. Πολύ, πολύ εντάξει συνεργάτης, πολύ εντάξει παιδί. Σπαθή κορίση, λαμπάδα, ναι. Ωραία φωνή, είναι λαμπάδα εννοείς. Τα έχει όλα, είναι και κούκλα, είναι και φωνάρα, είναι έτσι, και όλα τα έχει. Έτσι. Πολύ καλό παιδί και πέρασε πολύ ωραία χειμώνα, δεν ξεχάσω ποτέ. Μπράβο. Ένα μαγαζί, έχεις εσύ ένα μαγαζί στην Αθήνα. Ένα μαγαζί, απόψε θα το φέρω στον αέρα. Είδες μου βγαίνει και εμένα τώρα. ένα μαγαζί στην Αθήνα έχεις εσύ, σαν Μάκης Μάκης, ιδιοκτήτης, 5.000 καθίσματα. Έχει το μαγαζί. 5.000 καθίσματα, τραπεζοκαθίσματα. Ναι. Ποιον τραγουδιστή θα έβαζες που πιστεύεις ότι θα το γέμιζε. Ή ποιο σχήμα θα έκανες. Τρία άτομα. Εκτός από σένα που εντάξει. 5.000 κόσμος. Δύσκολα πράγματα. Θα το κρατούσα κλειστό. Δεν θα πω μέσα. Με 5.000 καθίσματα. Ωραία. Θα έκανα μια συνταυλία να ξέρω τραγουδιστή. Καλύτερος Έλληνας τραγουδιστής. Θα μου πεις τώρα, πολλοί είναι όλοι είναι καλοί τραγουδιστές. Για λέξε, σένα, σύμφωνα με τα ακούσματά σου. Εγώ σαν ήμουν νέος. Τι άκουγες. Περίμενα κάθε χρόνο πότε θα βγάλεις δύο Αντώνης Βαρδής. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Βέβαια, αδικό όλους τους άλλους τώρα. Τους μεγάλους τραγουδιστές που είναι πολύ καλοί. Όπως και σταμάτησε μόνο τα βουθάρα, δεν το συζητάω. Αλλά είχαμε μια τάση εκεί και λίγο μουσική μας, ναι. Λίγο αυτό, έτσι μας άρεσε πάρα πολύ. Μάλιστα. Ρέμος Βέρτης Αργυρός. Ρέμος Βέρτης Αργυρός. Αυτοί οι τρεις. Έχουμε αυτούς τρεις. Ναι. Σε ποιον θα εμπιστευόσουν επανεκτέλεση όταν το ανοίξεις. Θα πεις Κωνσταντίνε, έλα εσύ θα το πεις. Ή Νικόλα. Εντάξει, έχουν ικανότητα και τρεις το πούμε. Δεν είναι... ο Ρέμος δεν νομίζω τώρα θα παίρνει ανάσες, θα είναι τραγουδισταράς, μεγάλος, τεράστιος. Γιατί το λες αυτό, όχι, δεν έχεις δίκιο. Κάνω, εγώ βάζω ίντικα μόνος μου. Μην ανακατεύεσαι μόνος. Να μας κυνηγάνε πάνω. Όχι, μην ανακατεύεσαι. Είναι και οι δύο τουλάχιστον είναι φίλοι, τον Αργυρό έχουμε έτσι ανταλλάξει μια φορά. Είναι και οι τρεις καλοί και νομίζω και οι τρεις θα το λέγανε πολύ καλά. Αγαπημένο σου τραγούδι, γενικά, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό. Όχι απαραίτητα δικό σου. Κοίταξε, αν δεν πω ότι αγαπημένο μου είναι το «Κανείς δεν είναι κανένας», το οποίο μου ξεκίνησε την καλλιτεχνική μου και την προσωπική μου ζωή διαφορετικά, μου την άλλαξε. Άλλαξε το όρος της ιστορίας μου. Αυτό, Θα ήταν αδίκεια. Υπάρχουν πολλά αγαπημένα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Αλλά αυτό είναι λίγο. Αλλά αυτό είναι που. Είναι και δικό μας. Ναι. Αγαπημένη κακή συνήθεια που έχεις. Τσιγάρο. Ναι. Να κοπεί, ναι. Δεν σε προβληματίζει με τους πνεύμονές μου αυτά, δεν είναι. Ναι. Αλλά το πολεμάμε. Πολεμάμε να καπνίσουμε όσο λιγότερο γίνεται. Αυτό που λένε με τα αυγά γαργάρες και τέτοια ομά αυγά ισχύει. Λένε, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι αν δοκιμάσεις να φας πάγο πριν να τραγουδήσεις. Πάγο. Ναι, τεντώνει οι χορδές. Υπάρχει περίπτωση να κάνει καλό. Για τη στιγμή που θα τραγουδήσεις, αλλά μετά θα σε κάνει χειρότερο. Το έχεις κάνει, φαντάζομαι, έτσι που το λες. Και το μήλο είναι αυτό που καθαρίζει το λαιμό. Α, ναι. Ναι. Ωραία. Ενεργειακό ποτό, έχουμε εμείς εδώ πέρα. Ηλεκτρολίτες. Για 150.000 ευρώ θα έκανες ντουέτο με το Σνίκ. Νταπ, κάνει ο Σνίκ. Α, ναι. Κιτζάβα θα έκανα, γιατί δεν θα πάρω κιτζάβα. Μαρτάκης, Στράτος Αντιπαριώτης, ο Σταν. Ναι. Έτσι λέγεται. Στράτος Αντιπαριώτης. Πώς βγάζαμε λαβράκια. Σάκης Ρουβάς. Ναι. Με ποιους θα έκανες road trip 10 ώρες ασταμάτητο ταξίδι. Ναι. Δεν έχεις ραδιόφωνο στο αμάξι, δεν έχεις τίποτα. Θα πρέπει να μιλάς μαζί του. Μαρτάκη, Σάκης Ρουβάς, Σταν. Σε βανάκι όλοι μαζί. Όλοι μαζί, Σε βανάκι, ναι. Να μιλάνε αυτά, δικά σε εσύ, πηγαίνεις εκεί πέρα. Να πηγαίνω, ναι. Συζητάμε γενικώς. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος στο σπίτι που τραγουδάς. Εμένα, ας πούμε, το μπάνιο. Το καθιστικό, το σαλόνι, το όλα, παντού τραγουδάω εγώ. Ναι, κοίταξε. Εμείς συνήθως που
μας αρέσει το τραγούδι και παίζουμε λίγο έτσι κανένα οργανάκι. Έχουμε πάντα μια γωνίτσα που έχουμε την υπολογιστή μας. Σαν στουντιάκι φάση, έτσι. Ναι, χώμα εντελώς. Ναι. Ωραία. Μελλοντικά σχέδια σου, Μάκη, ποια είναι? Τίποτα, υγεία μόνο και διάθεση καλή. Διάθεση να υπάρχει από τον κόσμο, από... εμείς την έχουμε, έτσι. Από την ομάδα μου όλοι, από μένα, να ξεκινάει από μένα και να όλη η ομάδα να έχει διάθεση. Καλά τραγούδια να βρίσκουμε και να τα αγαπήσει ο κόσμος. Αυτό. Και όταν ο κόσμος έρθει σε εμάς, να φτιάχνει, να δημιουργεί μια ανάμνηση για το, να έχει αύριο να θυμάται. Υπέροχο. Το επόμενο καλοκαίρι ήρθε επιτέλους η στιγμή να αφήσεις τα Χανιά και να έρθει στο Ηράκλειο να κάνεις ένα καλοκαιρινό live. Γιατί όχι, γιατί. Αν και στα Χανιά πάμε κι εμείς εκεί πέρα. Όπου πάμε, είμαστε εκεί πέρα, αλλά. Στο είπα και πριν ότι είστε πολύ τυχεροί που είστε κριτικοί. Καλά, παντού ωραία είναι. Παντού ωραία. Πολύ όμορφε πόλει. Είστε πολύ τυχεροί και με κάτι να μπορώ να έχω συχνά. Και τέλος θέλω να μου πεις αποκλειστικά εδώ στην ψηλή κουβέντα, αν γίνεται, αν είναι εφικτό, τον τίτλο του επόμενου τραγουδιού. Ζεις εκεί που ονειρεύεσαι. Εκεί που ονειρεύεσαι. Ζεις εκεί που ονειρεύεσαι. Και είναι αμανές πάλι, πάει έτσι. Όχι, δεν πάει. Πάει πολύ διαφορετικά. Απαλό, μπαλάντα. Ακούσεις όταν βγει. Ζεις εκεί που ονειρεύεσαι, ακόμα σε αυτό. Και πότε θα ακούσουμε νέο τραγούδι, αυτό ας πούμε. Όχι τώρα κοντά, λίγο πιο αργά, γιατί ακόμα έχουμε το. Το σήμερα είναι η μέρα μου, το οποίο είναι. Πάει μπάλα, πάμε δυνατά. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάρα πολύ, πραγματικά. Να είστε καλά. Μεγάλη μας χαρά που ήρθες. Καλές επιτυχίες στις δουλειές σας. Σαν να κάνουμε μια συμφωνία τώρα. Να έρθουν τα αυτόγραφα, παρακαλώ, να υπογράψει ο καλλιτέχνης. Λοιπόν, έχουμε στο ίντρο μας το τραγούδι σου. Ναι. Μας υπογράφεις εδώ πέρα να γίνει κορνίζα. Κάπου εδώ πέρα. Όπου θέλεις. Είναι μικρό, έχουμε και το πιο μεγάλο να μας υπογράψεις. Εγώ δεν μπορώ. Λέω ότι γράφει. Μόλις είδαμε και στην κάμερα της αριστερόχειρας και έτσι εξηγούνται πολλά. Και εδώ πέρα μια υπογραφή έτσι γρήγορη, να το κάνουμε και αυτό μια κορνίζα στο στούντιό μας. Θα στείλουμε φωτογραφίες, θα τα δείτε όλοι. Θα υπάρχει χαμός, θα γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ πέρα. Εγώ ευχαριστώ. Αντώνη, πιάνεις. Να έχετε υγεία, να πηγαίνετε καλά. Να είμαστε καλά. Θα έρθουμε πάνω. Μου έδωσε την αφορμή τώρα να έρθω να τραγουδήσω. Να φύγετε, θέλετε. Θα μας θυμάσαι, φαντάζομαι. Αλίμονο. Να περάσουμε όμορφα. Έτσι. Και ελπίζω να κατέβω σύντομα να σας δω ξανά από κοντά. Αυτό. Μακάρι με το καλό. Με υγεία.